Οι πολίτες της Μοανταμίγια εγκαταλείπουν την πόλη. Περίπου 2.000 άνθρωποι πήραν την άδεια να φύγουν από το προάστιο αυτό της Δαμασκού, γιατί αλλιώς κινδύνευε η επιβίωσή τους. Η Μοανταμίγια βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας και οι κάτοικοί της ήταν οι πρωταγωνιστές σε ένα από τα πολλά ανθρωπιστικά δράματα που συνθέτουν το εμφύλιο πολεμικό σκηνικό στη Συρία. Η εκένωση της πόλης έγινε με κυβερνητική άδεια, αφού ο κυβερνητικός στρατός είναι από την πολιορκία, αλλά και τη συνδρομή της Ερυθράς Ημισελήνου. Η αντιπολίτευση, ακόμη και οι υπηρεσίες ασφαλείας, ο στρατός, όλοι συνέβαλαν με τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε αυτή η πρωτοβουλία να είναι επιτυχής. Έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια εμφύλιο αλληλοσπαραγμού, είναι η πρώτη φορά που οι δύο πλευρές συμφωνούν σε κατάπαυση πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους. Η Μοανταμίγια, η Γιαρμούκ και η Ανατολική Γκούτα είναι οι τρεις πόλεις της Συρίας που για αρκετούς μήνες πολιορκούνται από τα κυβερνητικά στρατεύματα. Η κατάσταση στη Μοανταμίγια ήταν τόσο απελπιστική που οι κληρικοί της πόλης έδωσαν άδεια στους κατοίκους να καταναλώσουν 20 ζώα. Παράλληλα, οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για αυτήν την ανθρωπιστική τραγωδία.